Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο ιστορικό κτίριο της Ακαδημίας, εδώ στο πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης, όπου όπως σας είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, από την Παρασκευή, έτρεχε η ρετρό έκθεση του Συλλόγου Τεχνολογίας Τράκης στο πλαίσιο της Ναυτικής Εβδομάδας. Μία έκθεση η οποία συγκέντρωσε πολύ θετικά σχόλια και εντυπώσεις. Από αυτήν την έκθεση, λοιπόν, εμείς ξεχωρίσαμε ένα κομμάτι της. Ένα κομμάτι το οποίο μας έβαλε στο χρονοτούλαπο και μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω, σε χρόνια πιο αληθινά, σε χρόνια πιο αγνά, στα παιδικά μας χρόνια. Γι' αυτό το ταξίδι ευθύνεται ένας άνθρωπος, ο Γιώργος ο Καλετζίδης, τον οποίο έχω δίπλα μου και θα μας πει τι ακριβώς βλέπουμε εδώ. Καλώς ήλθατε κιόλα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δέχτηκες έστω και σήμερα, που μαζεύεται η έκθεση πια. Να μας πεις σε λίγα λόγια για τη μοναδική αυτή συλλογή. Ξεκινάμε, όπως βλέπεις, Σοφία, από κάποιες εικόνες, φωτογραφίες εκείνης της εποχής, στις οποίες δεν υπήρχε η δυνατότητα να αγοράσουν παιχνίδια, δεν υπήρχαν παιχνίδια. Κάνανε αυτοσχεδιασμούς οι δικοί μας οι γονείς, οι παππούδες μας, με την Αλάνα, τα παιχνίδια της Αλάνας, με το κρυφτό, με τους βόλους, τα τζιτζιλιά που λέγαμε εμείς, τη μακριά γαϊδούρα, πραγματάκια τα οποία ήταν όλα της Αλάνας. Στην ουσία βγαίναν τότε που έξω, τα παιδιά παίζανε στις έτσι ακριβώς, γειτονιές. Πιο διαδραστικά. Είχαμε πάρα πολύ διαδραστικότητα έξω. Τρέχανε, γυμναζόντουσαν, σκεφτόντουσαν πολύ. Έπαιζαν ομαδικά. Είχαν Γιώργο... παρέες, είχαν αναπτυχθεί, συγγνώμη που δεν σε αφήνω να μιλήσεις, είχαν αναπτυχθεί πολλές φιλίες, πολύ δυνατές φιλίες τότε στην Αλάνα. Οικογένειες είχαν δημιουργηθεί, άτομα μεγαλώσανε μαζί, κάνανε οικογένειες. Υπήρχε πολύ αυτό το συνέστημα της φιλίας, πολύ έντονο, δέσιμο, ναι. Το δέσιμο τότε, το οποίο τώρα αρχίζει και λίγο φθήνει. Έτσι ακριβώς. Γιώργο, θέλω να μου πεις, ξεκινώντας, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα και έγινε συλλέκτης όλων αυτών των παιχνιδιών. Αναπολούσα το και εγώ τα παιδικά μου χρόνια, τα οποία πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν μου στέρισαν τίποτα οι γονείς μου και οι δύο, και ο πατέρας μου συγχωρεμένος και η μητέρα μου, μέχρι και τώρα φυσικά η μητέρα μου. Ήθελα να πω 2-3 λόγια όσον αφορά, έχω πολύ ωραία κομμάτια παλιά. Το πιο παλιό παιχνίδι ποιο είναι? Θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Το πιο παλιό μου παιχνίδι είναι ο καουμπόης, ο τζίγκινος, πάνω στο αλογάκι του της Φίνο, δεκαετίας του 60. Το τάγκ του Νικολαίδη και εκείνο δεκαετίας 60. Έχω εδώ πάλι το τσίγκινο, γιατί όσο επιτοπλίσουν τα ελληνικά, τα πρώτα τα παιχνίδια, τα δυνατά, ήταν τα τσίγκινα. Εδώ έχουμε το Ανανία του Ανανιάδη, ένα πολύ ωραίο λεωφορείο. Επίσης έχουμε από πίσω το μουσικό αυγό του Ανανία του Ανανιάδη. Εδώ βλέπουμε μια παλιά κούκλα με παραδοσιακή φορεσιά, την οποία με βοήθησαν και φίλοι σε αυτήν την έκθεση, έχω να το πω, με ένας φίλος μου από την Ξάνθη. Εδώ έχουμε μια λατέρνα κλασική της παλιάς εποχής στην Ελλάδα, που υπήρχε, του 1970. Εδώ έχουμε το κλασικό το μαϊμουδάκι με τα πιατίνια του Φίνο. Γιώργο, όλα αυτά τα παιχνίδια πώς φτάνουν στα χέρια σου? Προσπάθησα ανά καιρούς να πηγαίνω σε παλιά παιχνιδάδικα. Κάτω στην Αθήνα υπάρχουν πολλές αποθήκες ξεχασμένα, που είναι ξεχασμένα τα παιχνίδια, σε παιχνιδάδικα, σε παλιά βιβλιοπολία. Είναι ένας αγώνας δεκαετίας. Μην νομίζεις ότι τα πήρα τώρα, ξεκίνησα εχθές και τα μάζεψα όλα. Προσπάθησα από πολλές αποθήκες και συνήθως βιβλιοπολία παλιά. Υπάρχουν και άνθρωποι που σου κάνουν δωρεές? Φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που με κάνουν δωρεές. Όπως θα σας δείξω και παρακάτω, υπάρχουν αντικείμενα τα οποία έχω συλλογή μου από δωρεές δικών μου και στενών φίλων και ανθρώπων. Και γενικά, οποιοδήποτε, είμαστε καλοδεχούμενοι σε οποιοδήποτε. Να το πούμε και αυτό. Γιατί θα πιάσει τόπο, η αλήθεια είναι. Θα μπει σε μια έκθεση την οποία αργότερα υπάρχει περίπτωση να γίνει και μόνιμη. Έχουμε και αυτό. Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε και κάτι μόνιμο. Είναι ο στόχος σου αυτός? Γιατί όχι. Δεν το αποκλείω, γιατί σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις υπάρχουν μουσεία παιχνιδιού, αν τυχόν ταξιδέψετε. Και ένας στόχος μου για την πόλη μου, γιατί θέλω κι εγώ αύριο μεθαύριο αυτά εδώ τα πράγματα
μπορεί, ας πούμε, τα παιδιά μου να μην τα εκτιμήσουν, να πιάσουν ένα τόπο και να μην είναι μια παρακαταθήκη, ας πούμε. Εδώ έχουμε το πλαστικό μετά, δεκαετία του 80-90, που μπαίνει το πλαστικό, έρχονται τα ρομπότ. Εδώ έχουμε το 1973 του Μποπάι, που είναι σε λάστιχο, ένα πολύ ωραίο έκθεμα. Πίσω έχω το χοντρό το λιγνό που είναι γνωστός πάρα πολύ στα χρόνια μας. Μπαίνουμε στην Mr. P εδώ. Mr. P είναι μια ελληνική βιομηχανία. Δεκαετία 80-90 είχαμε πολλές εταιρείες οι οποίες παρήγαγαν παιχνίδια. Υπήρχε η Λύρα, η El Greco, Mr. P, Solpa, η ΕΠΑ, η οποία συνεχίζει να είναι και όλα τώρα. Ο Δεσίλας τώρα που υπάρχει ακόμα, υπάρχουν μερικοί, συγγνώμη που κάνω και διαφήμιση, αλλά πρέπει να τα πω. Υπήρχαν πάρα πολλές εταιρείες, οι οποίες βέβαια μερικές έκλεισαν δεκαετίας του 2000. Ξεκίνησε το 2000 σιγά σιγά και κλείσαν. Ήθελα να δείξω και ένα κομμάτι πολύ ωραίο της Λύρα. Εδώ η Μάγια, η Μέλισσα με τον Βίλι και την παρέα τους, της Λύρα. Την εποχή του καλού Πάσχα, δηλαδή με λίγα λόγια του Πασχαλινό. Όπως καλή ώρα και το Πασχαλινό το αυγό εκεί, του Ανανιάδη, του Ανανιά. Όπως βλέπετε πάνω έχουμε και τον έντυπο υλικό, το οποίο ήταν της εποχής τότε. Εδώ με βοήθησαν και πολλοί φίλοι εδώ και από το Σύλλογο Τεχνολογίας, οι οποίοι έφεραν και ντόπιοι. Φίλοι μου, οι οποίοι πέρασαν από εδώ από την έκθεση και μου είπαν γιατί να φέρω κι εγώ το δικό μου, και τους είπα γιατί όχι. Μου αρέσει πάρα πολύ που χαίρονται και μας υποστηρίζουν κιόλα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το τριήμερο που έτρεχε η έκθεση, οι επισκέπτες τι σου έλεγαν? Η αλήθεια είναι ότι είχα μόνο θετικά μηνύματα. Αναπολούσαν και αυτό το παρελθόν τους, τα παιδικά τους, τα αγνά, τα ωραία, τα όνειρα, τα χρόνια. Μιλάμε. Εδώ η Πατατούφα. Ναι, ακριβώς, με το δισκάκι της, γιατί είχε και δισκάκια. Αρχίσαν να μιλούσαν τότε. Η Κάντι Κάντι. Muppet Show, οι παππούδες. Το στροφοτηλέφωνο. Αργότερα θα δούμε και ένα διόραμα που έχουν μια μακέτα με στροφάκια πολύ ωραία. Το κλασικό, το αντρικό, το μπασκετάκι με το θόλο του Βασιλιάδη. Σχεδόν είχαν το 80% από το. Βλέπω όμως από πολλά παιχνίδια έχεις και τα κουτιά τους. Ναι, αυτό είναι πολύ βασικό. Θέλω πάρα πολύ σαν εκθέτης, αν τυχόν μπορώ, να έχω και το κουτί. Είναι ένα από τα πιο βασικά πράγματα για έναν εκθέτη. Βέβαια, και χωρίς κουτί το δέχομαι, από την αλήθεια, το παίρνω. Γιατί, ας πούμε, και μόνο η μυρωδιά που παίρνεις, λίγο ρομαντικά μιλάω τώρα, αλλά και μόνο η μυρωδιά που παίρνεις και σου πάει, ταξιδεύεις εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τις νιώτες μας. Εδώ πάνω έχουμε τις καρτέλες τις πανηγυριώτικες, που κάποτε παρακαλούσαμε τους γονείς μας σε κάθε πανηγύρι, εγώ προσωπικά στην Ύψα, και λέγαμε, θυμάμαι τότε το συγχωρεμένο το θείο των Αμερικάνων που ερχόταν με τον Τάτσον, και μας είχε κανονικά τις καρτέλες αυτές με το μικρό λοχεία, Compact και βέβαια τα κοριτσίστικα. Και Joy Toy φυσικά, η βιομηχανία ελληνική, η οποία παρήγαγε τα αυτοκινητάκια, η Joy Toy τότε, τα πλαστικά αυτοκινητάκια. Πάμε εδώ, έχουμε φυσικά τους ήρωες της εποχής τότε, το Michael Knight, το Git, το λεγόμενο, όπως και η Dukes απέναντι που έχω ένα εδώ επιτραπέζιο. Μεγαλώσαμε με αυτά τα σύριαλ. Μπορεί να ήταν αμερικάνικα, αλλά για μας ήταν η καθημερινότητά μας. Παρακαλούσαμε να τα δούμε με λίγα λόγια. Εδώ έχουμε πολλά πάλι πανηγυριώτικα. Η δωροσακούλες της τότε εποχής μας, που εμείς πέραμε τις τύχες τις λεγόμενες. Τραβούσαμε το νούμερο 1 και πέραμε το αντίστοιχο δώρο που ήταν στο νούμερο 1 ή στο νούμερο 2, ας πούμε. Φυσικά εδώ έχω τα παραμύθια Άμπρα Κατάμπρα με τις κασέτες, τα οποία τότε ήταν με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Στέφανο Λινέο, που ήταν αφηγητές. Έχω και τα 26, να σας πω. Εδώ είναι μόνο τα 4. Φυσικά, εδώ ένα διαμαντάκι που έχω είναι τα Playmobil της Λύρα, της τότε εποχής. Κάναμε ένα μικρό διόραμα με τον Κοσμίδη, τον Θόδωρο, από το Σύλλογο Τεχνολογίας. Το κλασικό καράβι, το οποίο εκείνα τα χρόνια το είχαμε για τα Χριστούγεννα, το στολίζαμε και με ένα λαμπάκι και λέγαμε τα κάλαντα.
Και ήταν και στόχος τότε, γιατί αυτή την περίοδο δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αλλά εμείς τότε βγαίναμε για κάλαντα και το μεσημέρι τελειώναμε και πέραμε το Nintendo, ας πούμε, το Game Boy ή το καράβι της Λύρα. Δηλαδή ήταν στόχος πολύ κλασικός. Ο Sport Billy, ήρωας της εποχής τότε. Εδώ είναι ένα πολύ ωραίο της Tommy. Ήταν τα πρώτα μαθήματα οδήγησης που κάναμε, πιτσιρικάδες. Και εδώ πάμε στις εδώ κασέτες. Πάμε στις κασέτες. Θα σας βάλω να δείτε και μία μικρή ταινία. Λοιπόν, πάμε απέναντι εδώ, που έχουμε, Σοφιά μου, τα Πανίνι και τα Καρουζέλ, τα άλμπουμ. Eurobasket του 87. Είναι κλασικό άλμπουμ. Εδώ έχουμε το ποδόσφαιρο του 83, στο οποίο αναφέρεται συγκεκριμένα και στην μοναδική επιτυχία την οποία είχε η ομάδα μας, το Άλεξ, τότε, το 83, Β' Εθνική Βόρειος Όμιλος. Τότε ήταν ο πρόεδρος ο κύριος Λιανίδης, προπονητής ο κύριος Κασάπης, αρχηγός ομάδας Κώστας Καλαϊτζίδης. Να ευλογήσουμε και τα γένια μας, θείος μου. Λοιπόν, κάτι για μας τα κορίτσια, ναι. Ο αστυνόμος Αΐνης. Αστυνόμος Αΐνης, Master of the Universe. Εδώ έχω ένα πολύ ωραίο κομμάτι, Σοφία μου, το οποίο είναι το Carnation, το μοναδικό που προφανώς υπάρχει για την Ελλάδα σίγουρα. Έχω, δηλαδή υπάρχει πολύ γιατί, είναι, Carnation, γιατί, ήταν, γιατί είναι και γεμάτο. Γι' αυτό το λέω. Υπάρχει και άλλος ο οποίος δεν το έχει. Είναι άδειο. Συγκεκριμένα το δικό μας είναι και γεμάτο. Η αλήθεια είναι. Πολλοί ήρωες, συγκεκριμένα από τα χρόνια που βλέπαμε τα σύριαλ, οι τρεις οματοφύλακες, τα σκυλάκια, τα λεγόμενα, οι Ντογκδανιάν, ο Thundercats, He-Man, G.I. Joe. Εδώ έχουμε τους ήρωες πρόσφατα, πιο πρόσφατα μιλάμε, που μεγαλώσαμε από το Karate Kid, την τελευταία σκηνή της μάχης. Τελικός, ναι. Τελικός, μπράβο. Ο Bruce Lee, ο Τζουμαρού, ο Ρόκι, και ξεκινάμε τα επιτραπέζια. Τα οποία επιτραπέζια, όπως έχω αναφέρει, συγγνώμη λίγο, εδώ μιλάμε για την ΕΠΑ. Έχω αναφέρει ότι υπάρχει ήδη και όντως υπάρχει, έχει μεγάλη ιστορία η ΕΠΑ. Ένα παιχνίδι σε λιθόγραφο κουτί, το οποίο είναι εξαιρετικά σπάνιο κιόλα. Ξεκινάμε από εδώ τα κλασικά, τα οποία μεγαλώσαμε. Hero Quest, Ghost Castle, Οδύσσια του Διαστήματος, την οποία τη βλέπαμε τότε σαν σύριαλ, παιδικό. Ο Φρουφρού, Muppet Show. Εδώ τον Κώστα του Βουτσά, ο οποίος αβάνταρε τότε, έκανε τις διαφημίσεις στη Λύρα, Μικροί Ψαράδες Έτοιμοι, κλασικά. Τα σόλο, τα δούριος, τα παιχνίδια, το σόλο, την αμαχία, η ντουλάπα της BB-Bo, την οποία φαντάζομαι ότι την θυμάσαι εσύ προσωπικά και πολλές από τις επισκέπτριες ήθελαν να την ανοίξουν όπως και την άνοιξαν. Εδώ την πω με τον Τζον Τζον. Η BB-Bo μπαλαρίνα. Τα κάστρα και πολιορκητές, κλασικά τα δικά μας. Τα κάστρα και πολιορκητές, κλασικά τα δικά μας, τα οποία μεγαλώσαμε σχεδόν το 80% από τα παιδιά, από τα αγόρια, το είχαμε στο σπίτι μας. Το κλασικό ποδοσφαιράκι με τις σούστες, όπως επίσης και τα στρατιωτάκια, τη Σόλπα, τα οποία παίζαμε πάρα πολύ. Εδώ πάμε στο και ενσύρματα, γιατί τότε υπήρχαν τα ενσύρματα, δεν είχαμε τα ασύρματα, της Mr. P, ένα πολύ ωραίο αστυνομικό όχημα. Όπως επίσης και δύο πολύ ωραία πλοία της Mr. P, το Αβέροφ και το Λέσβος. Γιώργο, σε ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σου στο e-evros.gr, αλλά και για αυτό το ταξίδι που μας έκανες στο παρελθόν. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι ο Σύλλογος Τεχνολογίας έχει και άλλα σχέδια. Αυτή είναι μόνο η αρχή, έχω να πω. Τίποτα άλλο.
και χαίρομαι πάρα πολύ που τιμήσανε αυτό το τριήμερο μεγάλος όγκος επισκεπτών, τον οποίο τον κρατάμε πάντα. Θα υπάρξει συνέχεια με λίγα λόγια, αυτό ήθελα να σας πω. Κυρίες και κύριοι, με αυτή την γλυκιά γεύση από τα παιδικά μας χρόνια, σας αποχαιρετάμε. Να είστε όλοι καλά.